Φτιάχτο. Mm -hmm. Λοιπόν, θέλω. Καλώ ήρθατε. Καλώ Καλώς ήρθατε. Ναι, βιάστηκα και εγώ να ξεκινήσω <laughs> από το φτιάχτο. Ναι. <laughs> λοιπόν, από το τομέα ουσιαστικά τη γραφιστική mm -hmm. αποφασίσατε να δημιουργήσετε ένα χώρο καλλιτεχνικού εργαστηρίου. Τι είναι το φτιάχτο, πώς προήλθε αυτή η. ιδέα. Ξεκίνησε πρώτα σαν site. Το φτιάξω.gr δηλαδή ξεκίνησε πριν από 15 χρόνια. Σαν ένα site να μαζευτεί όλη αυτή η πληροφορία, γιατί τότε δεν υπήρχε πολύ πληροφορία στα ελληνικά. Υπήρχαν πολλά site στα αγγλικά. Και αποφάσισα μαζί με μια παρέα ε, με άλλα κορίτσια να φτιάξουμε το site. Σιγά-σιγά ε, το ένα έφερε το άλλο και κατέληξα το 2019. Να ανοίξω το εργαστήριο, ώστε όλη αυτή τη γνώση που έχω μαζέψει στο site και που έχω μαζέψει και προσωπικά από σεμινάρια που έχω παρακολουθήσει, να μπορώ να τα δώσω και σε άλλου ανθρώπου. Mm -hmm. Στο site, Το αναρτούσατε. Στο site, τι αναρτούσατε αρχικά. Στο site, ε, κάναμε βίντεο, δείχναμε, ξεκινήσαμε με το πλέξιμο. Mm -hmm. ε, δείχναμε πώ μπορεί να πλέξει, πού θα βρει πατρόν, πού θα βρει υλικά, όλα αυτά τα πράγματα, τα σχέδια. Μετά περάσαμε και λίγο στη ραπτική, λίγο στο κόσμημα. Γενικά, όποιο μπαίνει στον χώρο τη χειροτεχνία, δύσκολα θα κάτσει σε ένα τομέα. Πα λίγο από το ένα, λίγο από το άλλο και τελικά θα τα μάθει όλα. Το σετ του φτιάχτο φτιάχτηκε το 2007, αν δεν κάνω λάθο. Ναι, ακριβώ. Εσεί όμω πώ καταφέρατε, πώ αποφασίσατε να κάνετε αυτό το άλμα από την γραφιστική και την διαφήμιση στην χειροτεχνία, σε κάτι. Η αλήθεια είναι ότι σαν χόμπι μου άρεσε πολύ πάρα πολύ, ναι, γιατί ήταν αλλά κάτι χειροτεχνικό. Ναι, δηλαδή εκεί που σαν γραφίστα ό,τι έκανα, το έκανα στην υπολογιστή και δεν μπορούσα να εξηγήσω ότι στη μαμά μου τη δουλειά κάνω ε, ξαφνικά η χειροτεχνία ήταν πολύ χειροπιαστό. Δηλαδή, το έπλεπε, το πιανε, ήταν ένα διάλειμμα. Σα άρεσε πάντα η χειροτεχνία. Πάντα, ναι, από, από μικρή. Από μικρή έπαιρνα τα κόσματα τη μαμά μου τα παλιά, τα άσπαγα και έφτιαχνα καινούρια. Με <laughs> <Δε> κυνήγαγε. <laughs> και κάποια στιγμή, τέλο πάντων, βρέθηκα σαν γραφίστα να ε, δουλεύω σαν ελεύθερο επαγγελματία. Ήρθε η κρίση, η δυσκολία με τι πληρωμέ κτλ. Και, και, λέω, εντάξει, άμα να με πληρώνουν, α με πληρώνω εγώ να πάω να κάνω αυτό που θέλω. Πολύ σωστά. Και ποια ήταν η πρώτη κατηγορία χειροτεχνία με την οποία ασχοληθήκατε. Ραπτική. Σε σχέση με το site ήταν το Πλέξιμο. Ξεκίνησα mm -hmm. από το Πλέξιμο και μετά πήγα στην ραπτική. Το κόσμο, σα λέω, ήταν παλιά. Αγάπη ήταν από το γυμνάσιο που ασχολιόμουν με το κόσμο. Και στην αρχή, απλά φτιάχνατε χειροτεχνίε, τι mm -hmm. οποίε μέσω τη ιστοσελίδα τι πουλούσατε σε καταναλωτέ. Όχι, δεν μπήκα ποτέ. Πολύ, πολύ, σπάνια έχω πουλήσει πράγματα που φτιάχνω, γιατί δεν μου αρέσει η ιδέα τη παραγωγή. Μ' αρέσει να μαθαίνω κάτι και αυτό που μαθαίνω μετά να το δείχνω σε άλλου ανθρώπου. Δεν μ' αρέσει καθόλου να πρέπει να κάνω ένα σκουλαρίκι δέκα φορέ. Δηλαδή, Mm. Προτιμώ να το μάθω και να στο δείξω να το κάνει εσύ μόνη όσε φορέ θέλει, παρά να το κάνω έτσι. Τα εργόχειρα που κάνατε αφορούσαν όλων των ειδών. Τα μικρό βελονάκι που λένε οι παλιοί μεγάλοι. Ναι, εντάξει, Όλα τα είναι ανάλογα στο ότι... Εγώ προσωπικά από... με το βελονάκι δεν το έχω, το μικρό το τσιγκελάκι που λένε, ενώ με τι βελόνε με το πλέξιμο είμαι μια χαρά. Το τσιγκελάκι δεν το έχω καταφέρει, δεν, δεν κολλάει στο κεφάλι. Και ο πολυχώρο, το φτιάχτο ρούμ, πότε ήρθε στη ζωή σα. Το φτιάχτο ρούμ άνοιξε το 2019, λίγο πριν την καραντίνα. Δηλαδή, τον Δεκέμβριο ξεκίνησα τα πρώτα μαθήματα. Μετά μα κλείσανε και ξεκίνησα να κάνω κάποια online μαθήματα. Ε, τώρα το Πάσχα έφυγα από το κέντρο του Αμαρουσίου που ήμουν, που ήταν μικρό ο χώρο και δύσκολο στο παρκάρισμα. Και έχω πάει στη Χρυσοχέρι 5, σε ένα φανταστικό δρόμο για καλλιτεχνικό εργαστήριο. Ε, όπου εκεί υπάρχουν δύο χώροι. Υπάρχει ξεχωριστή αίθουσα αραπτική και ξεχωριστή αίθουσα για το κόσμο και το εργόχειρο. Ε, και πλέον έρχεται εκεί ο κόσμο και κάνουμε πάρα πολλά σεμινάρια. Είναι, χέρι, είναι τυχαίο που επιλέξατε αυτό. <laughs> η αλήθεια <laughs> είναι ότι <laughs> με <laughs> το που έμαθα τον ιδιοκτήτη το δρόμο, λέω εντάξει, θα το κλείσω <laughs> πού πάνω το δω καν. <laughs> από το όνομα και μόνο. <laughs> Ακριβώ. Και πραγματοποιείται εκεί και σεμινάρια τα οποία αυτή mm -hmm. τη στιγμή είναι περισσότερα από 20. Θα μα πείτε, ναι. Πρέπει, θα μας πείτε κάποια. Κάνουμε ραπτική, στην οποία ραπτική έχουμε και για αρχαρίου, κάνουμε τσάντε και κάνουμε και ρούχο πατρών. Και συχνά μπορεί κάποιο να το παρακολουθεί. Συνήθω είναι μία φορά την εβδομάδα. Έρχεσαι για ένα δύο γιατί η λογική είναι ότι είναι χόμπι. Δηλαδή έρχεσαι να ξεφύγει λίγο από τη δουλειά, να κάνει κάτι συμφόρηση. άλλο, να βγάλει άλλου ανθρώπου. Μπράβο. Οπότε, ένα διωράκι την εβδομάδα έχω δει ότι είναι ότι πρέπει και να μάθει και να έχει και μια διάρκεια, να ψωτερ για δύο μήνε και να κάνει πράγματα. Συνήθω πόσα άτομα παρακολουθούν το σεμινάριο, ε, Μέχρι έξι άτομα δέχομαι εγώ, για να μπορεί να γίνει ένα σωστό ποιοτικό μάθημα. Αλλά και συνήθω από τέσσερα μέχρι έξι άτομα είναι σε κάθε σεμινάριο. Και χωρίζετε τα σεμινάρια να θεματικέ ενότητε. Ναι, υπάρχει, υπάρχει η ραπτική που σα είπα. Υπάρχει το κόσμημα που μέσα στο κόσμημα έχουμε τέσσερα διαφορετικά είδη κόσμηματο. Αυτό μήματος. που βλέπουμε. Αυτό α πούμε είναι το μιγιούκι, οι χαντρούλε υψηλέ. Ναι. Ε, οι οποίε είναι εξαιρετική ποιότητα χάντρε. Και βλέπετε με το χέρι τσίκι τσίκι θέλει, θέλει και υπομονή λίγο αυτό το πράγμα. Αλλά Δεν νομίζω ότι ένα-δύορο αυτά βγάζει πέρα <laughs> <για> από το, <laughs> το αποτέλεσμα. Ναι, Ένα-δύο για το ένα σκουλαρίκι. Ένα-δύορο για το άλλο. Άλλο μάθημα το άλλο. Το κάνει σπίτι. <laughs> το έχει μάθει, υποτίθεται. Και μάλιστα. ερχόμαστε να μα ελέγξετε. Ναι, ναι. Και, τι άλλο μετά, και κάνουμε μάλιστα. και πλέξιμο και βελονάκι. Στο πλέξιμο υπάρχουν τρία τμήματα αυτή τη στιγμή. Υπάρχει αρχαρίων, υπάρχει το ενδιάμεσο και υπάρχει και το pullover, το οποίο είναι ένα καινούριο τμήμα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και υπάρχει και το βελονάκι που κάνουμε και τα αμυγκουρούμι, τα πλεκτά, τα ζωά και τα μικρά, αν τα έχετε mm. δει. Και τι τσάντε πλεκτέ με σχέδια. Mm -hmm. Πολύ ωραία. Και εκτό αυτού, φτιάχ... ε, είπατε και για πλεκτές τσάντε. Ναι. Για να φτιάξει όμω κάποιο μια τέτοια mm -hmm. τσάντα. Πόσο χρόνο χρειάζεται, δηλαδή πόσα μαθήματα να παρακολουθήσει και πόσο χρόνο θα πάρει και στον ίδιο όντα αρχάριο. Ε, αν είσαι τελείω αρχάριο και δεν ξέρει καθόλου να το πιάνει το βελονάκι, θε ένα τρίμηνο για να πει ότι μαθαίνει τι πλέξει και μπορεί να κάνει. Δηλαδή, στο τρίμηνο βγάζουμε ένα μικρό τσαντάκι. Από εκεί και πέρα έχει την τεχνική, μπορεί να κάτσει σπίτι να κάνει και δικιά σου τσάντα. Σίγουρα το πλέξιμο και το βελονάκι παίρνει πολλή ώρα. Έχω. Θέλει δηλαδή χρόνο. Και... Ποιο είναι το προφίλ των μαθητών σας, Ω ε, επιτοπλίστων γυναίκε, mm -hmm. ε, θα έλεγα ε, στο δικό μου το εργαστήριο προσωπικά είναι από 30-35 μέχρι. 55-60, είμαστε mm -hmm. σε αυτή την, την ηλικία. Έχουμε και κάνα δύο άντρε. Τώρα, τελευταία ξεκίνησε και ένα κύριο στο πλέξιμο και πολύ χαρά. Ah, Α, Ωραία, πολύ ωραία. Ναι, ναι, ναι. ήρθε πολύ ζεστό. Μου λέει: να τα κάνω όλα τα μαθήματα του πλέξιματο. Λέω: Οκ, okay, ξεκινήσουμε και βλέπουμε. Και είστε μόνο που... ανάμεσα σε άλλε πέντε δραστηριότητε. Έχει έρθει μαζί με μία, στις... μία φιλενάδα του, οπότε λιγάκι. <laughs> <laughs> Αντί να πάνε άντρες, γυμναστήριο να κάνουν κάποια άλλη δραστηριότητα. Και μια και μιλήσαμε ναι, για το πλέξιμο, να σταθούμε ναι, λίγο ναι, σε ναι, αυτό και να μας πείτε πόσο αγχολητικό είναι και τι έχετε δει να λαμβάνουν τα άτομα που παρακολουθούν τα σεμινάρια. Δηλαδή, τους βοηθά πνευματικά, χαλαρώνουν. Τι μοιράζονται μαζί σας. Ε, όχι μόνο το πλέξιμο, οποιαδήποτε χειροτεχνία κάνεις, ε, βοηθάει πάρα πολύ στο ότι καταρχάς εκείνη την ώρα το μυαλό σου σταματάει να σκέφτεσαι και σκέφτεσαι αυτό που κάνεις, αυτό που βλέπει μπροστά σου. Είναι λίγο διαλογιστικό. Ειδικά το πλέξιμο και το βελονάκι που είναι και η ίδια κίνηση ξανά και ξανά, μπαίνει λίγο, το, το, μυαλό σου αδειάζει και σκέφτεσαι μόνο αυτό. Και είναι πάρα πολύ ωραίο και σαν ε, χόμπι, γιατί αποκτά και κάτι, δηλαδή αποκτά και γνώσει καινούριε και, και έχει και ένα αντικείμενο. Δηλαδή θα φορέσει ένα κόσμο που έφτιαξε και θα βγει μετά και θα σου πούνε: Α, τι ωραίο που το βρήκε μοναδικό. Και αρχίζει και μια κουβέντα με αυτόν τον τρόπο έτσι. Δηλαδή πολλέ φορέ ε, με έχουν σταματήσει το δρόμο για κάποια σκουλαρή και κάτι που φοράω που φαίνεται ότι είναι διαφορετικό και έχει προχωρήσει κουβέντα στη χειροτεχνία. Υπάρχουν και άτομα που έρχονται, παρακολουθούν τα σεμινάρια για επαγγελματικά. Λόγους. Ναι, ναι. Υπάρχουν και κάποιοι που για... έρχονται για επαγγελματικού λόγου. Βέβαια, να πω ότι εγώ το δικό μου το εργαστήριο το διατηρώ ω επιτοπλίστων για ε, ε, ερασιτέχνε. Δηλαδή, δεν δίνω κάποια πιστοποίηση και τα τμήματα είναι μικρά. Ε, με τη λογική ότι έλα να δει αν σου αρέσει, να γνωρίσει μερικού ανθρώπου πάνω στο χώρο αυτό και να δει πώ θε να εξελιχθεί και τι θε να κάνει. Γιατί από εκεί και πέρα υπάρχει άπειρο υλικό εκεί έξω και σχολέ επαγγελματικέ και βίντεο που μπορεί να παρακολουθήσει. Yeah. Εγώ θέλω να δώσω το, 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 το ένασμα, το, το σπίρτο δέστο και μετά... Θα κάνουμε. μπορούσαν αυτές οι κατασκευές να είναι ο αντίλογος στα social media που κατακλείζουν την καθημερινότητά μας και των νεότερων ατόμων αλλά και των ατόμων μεγαλυτερη μεγαλύτερη σιγά σιγά. Ε, Αντίλογο είναι ότι να ασχοληθεί με αυτό αντί να ασχοληθεί με το απλά να σερφάρει κτλ. Ναι, ναι, να καταναλώσουμε λίγο δημιουργικό ναι. χρόνο σε μία. Σίγουρα, σίγουρα, και σίγουρα που θα, θα μπορούσε. Ε, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όταν θα κάνει την κατασκευή θα είσαι τόσο περήφανο που θα να τα ανεβάσει τα social. Οπότε, Το ε... βλέπετε αυτό να συμβαίνει. Ναι ναι, 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 το βλέπω και το βλέπω και από τον εαυτό μου ότι παρόλο που εγώ κάνω πολλά πράγματα, μου αρέσει να βλέπω και τι κάνουν και οι υπόλοιποι. Οπότε σίγουρα το, το σερφάρισμα είναι κάτι που <laughs> καλό ή κακό δεν το μπορούμε να το αποφύγουμε. Η περίοδο τη πανδημία στο να ασχοληθούν περισσότερο με, τη, ναι. με τις κατασκευές. Βοήθησε πάρα πολύ. Ε, υπήρχε και μια τρομερή άνθηση στα online σεμινάρια, τα οποία εγώ, σαν φτιάξω, τα είχα ξεκινήσει από το 2017 να σας πω την αλήθεια. Πριν ακόμα καν υπήρχε ιδέα του να γίνει κάτι τέτοιο. Ε, αλλά με τα online σεμινάρια μπήκαμε σε μια διαδικασία και άνθρωποι, οι οποίοι είναι στην επαρχία και μπορεί να μην έχουν τόσε πολλέ σχολέ κοντά τους, να ξαφνικά του ανοίχθηκε αυτή η πόρτα ότι μπορούν να επικοινωνήσουν και να μάθουν πράγματα. Και βέβαια με τον άπειρο χρόνο που είχαμε όλοι στα σπίτια μα, κάναμε πολλέ χειροτεχνίε. Πολλοί ξεκίνησαν και με τι μάσκε, να ράψουν μάσκε. Και από αυτά τα διαδικτυακά μαθήματα, ποιο είναι το feedback που λαμβάνετε, ε, Έχουν ερωτήσει από Το ότι είναι προσωπικά στα, στα πέντε online σεμινάρια που έχω εγώ που είναι μαγνητοσκοπημένα, δεν έχω πολλέ απορίε. Η αλήθεια είναι ότι ε, πάντα προσεγγίζω ένα θέμα με, με πολλέ ερωτήσει, εγώ ίδια. Οπότε τι έχω απαντήσει στον εαυτό μου πριν πάω να τι απαντήσω στου μαθητέ μου. Ε, οπότε θεωρώ ότι του καλύπτω αρκετά και δεν έχουν απορίε. Αυτό που μου λένε πολύ βέβαια είναι ότι είναι άλλη εμπειρία του να έρθει με το δάσκαλο δίπλα, να το δει, να το πιάσει, να γνωρίσει του ανθρώπου και άλλο να το κάνει ε, online. Είναι όμω πολύ βοηθητικό, ειδικά για μαμάδε που mm. θέλουν να κάνουν ένα μάθημα και έρχεται το παιδί αυτό, εκείνο πρέπει να φύγουν να κάνουν, να μπορούν να το δουν το βράδυ, το Σαββατοκύριακο, οποιαδήποτε στιγμή. Και οι μαθητέ σα πρέπει να έχουν οι ίδιοι συλλέξει τα υλικά που θα χρειαστούν για το μάθημα ή μπορούν να τα προμηθευτούν και στο χώρο σα. Ε, στο χώρο αυτή τη στιγμή έχω πολύ λίγα υλικά και είναι μόνο για το μάθημα τη ραπτική. Δηλαδή έχω κάποια λίγα υφάσματα και κάποια φερμουάρ που είναι καθαρά για εξυπηρέτηση των ανθρώπων που δουλεύουν, δεν προλαβαίνουν τα μαγαζιά κτλ. Mm. Αλλά κατά εγώ προτείνω στου μαθητέ, του δίνω και λίστα με καταστήματα δηλαδή, και του προτείνω να πάνε να ψωνίσουν για να έχουν και μία επαφή, να δουν τι υπάρχει εκεί έξω, να γνωρίσουν τα καταστήματα Είναι όλα να πινίκου, ρωτήσω κάτι. Τώρα... Ναι. Ε, αυτά ναι. τα εργόχειρα mm -hmm. τα παίρνει ο καθένα σπίτι του ή ναι, ναι, ναι. τα μαζεύεται όλα, γίνεται κάποιο μπαζάρι ενδεχομένω. Ναι, τα παίρνει ο καθένα σπίτι του. Τα καθένα σπίτι του. Mm. Και διοργανώνεται και μία μεγάλη έκθεση μία φορά το χρόνο. Ακριβώ, η χειροτέχνικα, η οποία ξεκίνησε το 2011. Ε, και τώρα θα ξαναγίνει πάλι 17 με 19 Μαρτίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου μετά από σχεδόν 2,5 χρόνια απουσία. Το 2019 έχει γίνει η τελευταία διαζώση έκθεση. Ε, οπότε με πολύ χαρά θα ξαναβρεθούμε όλοι οι λάτρε του χειροποίητου να ψωνίσουμε. Γιατί υπάρχουν μαγαζιά, έρχονται μαγαζιά εκεί και στείνουν τα περιπτερά του. Μπορεί να ψωνίσει υλικά, έχει δωρεάν παρουσιάσει, έχει σεμινάρια που μπορεί να κάνει, κράφτρου με επιτόπου, mm -hmm. πα και ε, φτιάχνει με το πρόγραμμα. Έκοση, δηλαδή. Ναι, έχει πολλά πράγματα. Είναι φεστιβάλ, έχει φαγητό έξω, έχει τα πάντα Α, όλα. Υπάρχουν κυρίες, πλήμα, δηλαδή, οι οποίε έρχονται από το πρωί μέχρι το βράδυ. <laughs> και θα ήθελα να σα κάνω και ακόμη μία ερώτηση. Όσοι θέλετε. Ε, τώρα που βλέπουμε ότι η ενεργειακή κρίση και ο πληθωρισμός έχουν συμπαρασύρει πάρα πολλά... Mm. Πάρα πολλού τομεί ναι. και το χαρτί, mm. που είναι ένα, το κύριο μέσο ενασχόληση τη χειροτεχνία, έχει αυξηθεί κατά 30% περίπου. Mm. Αυτό πώ το αντιμετωπίζετε στη χειροτεχνία, Μετακυλείται το κόστο. Ε, επειδή ακριβώ δεν πουλάω υλικά, δεν έχω να μετακυλήσω κάτι. Mm. Εγώ έχω κοιτάξει να μην αυξήσω τι τιμέ στα σεμινάρια. Ε, βοηθάει βέβαια είναι, ότι. Είναι όμως αυτό αποθαρρυντικό για όσου παρακολουθούν τα σεμινάρια και θέλουν να δημιουργήσουν. Θα σα πω, ούτω ή άλλω η χειροτεχνία δεν είναι ένα φτηνό χόμπι. Δηλαδή, δεν είναι κάτι το οποίο πα να το κάνει για να γλιτώσει χρήματα. Γιατί θα μπει στη διαδικασία, δεν θα πάρει ένα, σκουλα... ένα κουμπό για το σκουλαρίκι, θα πάρει σακουλάκι κουλάκι με τα 20. Mm. Σίγουρα θα έχει υλικά, αλλά πρέπει να κάνει μια επένδυση στην αρχή για να πει ότι παίρνει κάποια πράγματα. Δεν το κάνει όμω για οικονομία. Το κάνει κυρίω για ψυχολογικού λόγου, να νιώσει καλά, να ασχοληθεί καλά για το, για το μυαλό σου, να κάνει πράγματα, να μην πέφτει σε μια κατάσταση ε, ε, στεναχώρια κτλ. Και, και από εκεί και πέρα, αν κάποιο σκουλαρίκι που έχει φτιάξει μπορεί να το κάνει και ένα δώρο, έχει καλό. Αλλά δεν το κάνει για να γλιτώσει χρήματα ούτω ή άλλω. Πριν, Πριν σα χαιρετήσουμε. χαιρετήσουμε ναι, ακριβώ. Πριν σα χαιρετήσουμε, θέλω να ρωτήσω για τα σκουλαρίκια σα. Ναι. Εσεί τα έχετε φτιάξει. Εγώ τα έχω φτιάξει, ναι, και είναι από πολυμερικό πυλό. Από τι? Από, Είναι πιλό, από πολυμερικό πυλό. Είναι ένα πυλό που μοιάζει με πλαστελήνη. Το πλάθεις, το ψήνει στο φούρνο και βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Εσά, μια τέτοια κατασκευή, πόση ώρα σα πήρε. Ε, αυτό επειδή όπω το απλώνει, μπορεί να φτιάξει πολλά μαζί. Δηλαδή, μπορεί να θέλει ένα δίωρο, αλλά να βγάλει δέκα ζευγαριά σκουλαρίκια. Οπότε. Αν το πα αναλογικά, δηλαδή, μπορεί να μου πήρε 10 λεπτά αυτό. Αλλά η όλη διαδικασία να ανοίξει, να βγάλει τα πράγματά σου, τα εργαλεία σου, να ανοίξει το φύλλο κτλ. Ένα διωράκι σίγουρα τη θέλει. Εντυπωσιακό το αποτέλεσμα, αλλά εντυπωσιακή και η διαδικασία έτσι όπω την ναι. περιγράφετε. Σα ευχαριστούμε πάρα ευχαριστούμε. πολύ. Και εγώ σα ευχαριστώ. Καλή πολύ. Συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σα.